Αντρέα, πού είσαι? Εδώ είμαι. Αντρέα, έλα δίπλα μου. Έλα δίπλα μου. Δεν είσαι αξιολόγηση. Ναι, 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 ναι. Ο Πλάτωνας λέει ότι χρειάζεται συμπληρώματα με 60 κενά. Άλλος... Και σταύρωμα που πάνω. Σταύρωμα που πάνω λέει σταυρούλα. Άλλος... Είναι σταυρωμένο. Να μιλήσει ο Ανδρέας Ιστερ. Άλλος... Έχει κάποιος άλλος παρατήρηση. Ένας έλεγχος που πρέπει να γίνεται. Δεν πειράζει αν είναι επαναλήφθη. Είναι το από μέσα. Εντάξει και από πίσω. Να μην είναι νόφκερα. Να μην παίζουν οι πέτρες. Να μην έχουν πάντα και να παίζουν. Δηλαδή, άμα αν στήσετε, βάλετε χαλί και κάνετε τι θέλετε, πριν να προχωρήσετε την άλλη σειρά, βάλετε τα χέρια σας που πίσω. Αν έχει όφκερα, πρέπει να γεμώσετε. Όσο μελώσετε, δηλαδή το όνομα του, πρέπει να μελώσετε. Λοιπόν, τι νομίζεις, Ανδρέα, για την παρατήρηση που σου κάμα στην ομάδα σου? Εννοείς για τα χαλίτσια? Λοιπόν, ο Πλάτωνας λαλεί δεν έχει χαλίτσια εδώ μέσα. Ναι, ενώφερα. Τα χαλίτσια μπορούμε να μετά χαλινώνουμε. Όταν τελειώσεις τη δουλειά, αν έχει κάπου κενό, χαλινώνεις την μετά. Η τέχνη όλη είναι να πατάει πέτρα. Δηλαδή, τούτη πέτρα που βάλαμε εδώ μέσα πρέπει να πατάμε σ' άλλες, όλες τη μονταράση. Αν βάλουμε χαλίτσια την ώρα που χτίζουμε, ναι, μεν να φαίνεται πιο όμορφη. Ότι τα είχατε ότι χαλινωμένοι, γιατί αν και εντύχως αντιστήριξης με μπετόν, με πυλό, έχανες καθόλου πέτρες όταν χτίζεται με τον πυλό. Ενώ στην περίπτωση της ζώμης πρέπει να τη βάλει, η τέχνη όλη είναι να πατά, μια μην άλλη, να μην παίζει και να δίνεται, χωρίς την που δίνεται και να μην πάει. Δεν θα πέσει ποτέ. Εάν βάλουμε τα χαλίτσια και φκένουμε πάνω, δηλαδή μέσα σπαρασύριουν κάτι τρυπούες, είναι τρυπούες εκείνες που φαίνονται, μπορεί να φαίνεται πιο όμορφη όταν μπουν χαλίτσια, αλλά δεν θα είναι τόσο στερεά. Η στερεά η δόμη πατά η μια πέτρα με την άλλη να μην πέσει. Και να έχει την κλίση προς τα μέσα. Λοιπόν, θέλω να πω και εγώ ότι... Εγώ θεωρώ το πολλά σημαντικό το ότι μπήκε τούτη πέτρα, βαρετή, μεγάλη. Ναι. Κανείς την έτσι. Έτσι. Δεν ταράσει. Όχι, πατά. Πρέπει να πατά. Λοιπόν. Η τέχνη όλη πρέπει να πατά και να γύρνει που μέσα. Όταν έχει μεσοδιαστήματα. Εννοείς για τούτη? Όχι, ακόμα είναι και τελειωμένη. Είναι τελειωμένη. Είναι τελειωμένη. Εγώ έπιασα παράδειγμα. Έπιασα το παράδειγμα, τούτη είναι τελειωμένη. Λοιπόν, το ότι έσουζεται είναι ένα κριτήριο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμαστε πάντα ότι να έρθουν βροχές, μπορεί να μετακινείται η γη, μετακινείται πάντα ζωντανός οργανισμός. Θέλει μια υποστήριξη. Η γνώμη μου. Εντάξει, δηλαδή επειδή είναι ξερόδομη, έχουμε αναγκαστικά μεσοδιαστήματα και τρέχει το νερό, αλλά δεν μπορούμε να αφήνουμε έτσι μεγάλα δείγματα. Και τούτη... Κοιτάξτε να τα χαλικώσουμε μετά. Απαντήσω αμέσως, σωστό. Λοιπόν, και ταυτόχρονα επειδή ένα κανονίστες οι πέτρες, μικρές, μεγάλες, τούτη όντως πατά που δαμέραμε, τούτη που έβαλε ο Άγγελος. Τούτη είναι τέτοιο. Ναι, έστω και αν η σφίξη τούτη, επειδή δεν σταυρώνει, είναι ακόμα πιο σημαντικό το χαλίκωμα. Να πας στο χαλίκωμα. Το χαλίκωμα που ελαλούσαμε χτες, πριν ή μετά. Λοιπόν, το χαλίκωμα πρέπει να μπριν, αλλά είναι πολύ φασαρία, διότι εκείνη η πέτρα βαρετή, είδαν την, μπορεί να τεχκάσεις τις πέτρες, ύστερα να σηκώσεις, να χαλικώσεις και εγκάτσεις που πάνω. Μπορείς όμως, ειδικά στο θεμέλιο, το οποίο είναι εγκάτω, να βάλεις χαλίτσια, ένα λίγο πιο μεγαλό, έτσι χαμνά, και να τα φακάτσεις με την μάτσα, για να πάσεις μέσα να στερεωθού. Εάν δεν το κάνεις απλώς, εκείνο που λαλούσαμε χτες και επαναλαμβάνουν οι τασούλα, αν έρθει και βάλεις, ας πούμε, μια πέτρα σαν τούτη. Δεν τσεκάμε τίποτε. Εντάξει, άρα να τερκάσεις είτε μητσές, τρεις-τέσσερις, είτε μια πιο μεγάλες και άλλες φατσίες με τον ματσί να σφινωθούν. Εντάξει. Όχι, δεν μπαίνει.
όταν είναι να σφίξει πλέον ότι να σφίγει να μην φτιάχνουν τα πάνω, μπορεί και ο χαλικός να σφίγει το... Μπορεί και φακά και σφίγγει πέτρα. Ναι, διότι είναι εσταυρώνουν, το μέσα. Το μέσα, λοιπόν, τώρα στο μέσα, εγώ θυμούμαι που το κάμνα συν, πιο κατώ. Τώρα είστε σταυρωμένε. Βλέπει την τούτη. Όχι, Αντρέα, μισό λεπτό για να μακριά. Μια μακριά μέσα. Απάντησατε την ερώτηση. Λοιπόν, η σταυρούλα εννοεί τι είναι που στην Ελλάδα λαλού διάτονου και εμεί λαλούμε του μάκρου. Είναι τέλο, τι είπε πριν. Του μάκρου. Λοιπόν, πρέπει κάθε. Τουλάχιστον τέσσερις να έχει η πέτρα έτσι του μάκρους, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δαμέ, δεν έχει ακόμα, αλλά εγώ θα συστήνα. Τούτες οι πιο να φύγουν και να μπει μια του μάκρους. Ειδικά η τελευταία, η τελευταία. Ήδη έχει τον όγκο της του, δεν είναι και αν ευκάλεις. Πόσο μακριά να είναι. Όχι, η τελευταία. Όχι, τούτη δαμέ. Ναι. Του είδαμε, εγώ θα συστήνω αυτή την κοινωνία. Α, για το είδαμε. Και να δεις ύστερα με τα χαλίτσα. Και όμως πολλές φορές που βρίσκεται μες στο ξεροπέτρι είναι διότι σιγά σιγά με το χρόνο τρέχει και για μόνη μόνο. Οπότε σφίγγει μαζί με τις πέτρες των ντουμάτων. Λοιπόν, θέλω να πάμε δαμέ σε τούντι με βιαστικά συμποσίες. Να πεις να είναι αυτή με κάποιους που ζητάς. Όχι. Τι θωρείτε εδώ μέσα στον τύπο. Παιδιά, εσάς κόφτε εσάς. Ενάρθουμε σε εσάς, εντάξει. Να διορθώσουν τα λάθη τους πριν να πάει. Δεν ξεγελάτε. Θα μέσει άλλο κάτι, αλλά να το δούμε στο τέλος, διότι είναι να κάνουν έναν γονάρκα, εντάξει, εκείνοι. Έχουν το τέλειο, αλλά να δούμε ύστερα πώς να προχωρήσει. Θα με τι θωρείτε λάθος. Ή σωστό, δεν ξέρω. Το κοιτάτε, πάνω το άλλο. Κάτι που έμαθα τώρα δαμέ στον Περουλά που σας είναι τούτον το γύρνι έξω. Εγώ ήξερα ότι το τσιμίζω είναι να με σούζεται η πέτρα. Έτσι το ξέρω από αλλού. Εσείς μάθετε μου ότι το τσιμίζω είναι άμα γύρνει λίγο προς τα πίσω και σωστό. Απλώς δεν ήξερα την έκφραση. Το τσιμίσμα γύρνει πάντα το βάρος να γύρνει πάντα μέσα. Πολλά ωραία, να σκέφτεται πάντα τα μωρά που τσιμούνται. Λοιπόν, άρα το ένα πράγμα είναι πολλά σημαντικό το τσιμίσμα. Δηλαδή, βάλουμε τα ράμματα, οι μάστροι παραδοσιακοί δεν τα βάλουν. Εμείς βάλαμε τα δαμέ γιατί εκπαιδευτούμαστε. Και έχεις τα ότι τούτα είναι νύχια, έχουμε 7 πόντους σε ένα ύψος περίπου ένα μέτρο, βάλαμε 7 πόντους κλίση, είναι Αντρέα. Ναι. Λοιπόν, και κάπως ακολουθούμε τα. Αλλά πρέπει να παρατηρούμε οι πέτρες, τούν το πράγμα, ότι γύρνουν πίσω. Δηλαδή, άμα τούτη πέτρα γύρνε έτσι, εμάς βοηθάει στραπώ να χτίσουμε το πάνω. Όχι, να σου γύρνει το βάρος έξω. Το άλλο που φέρνω πανίκος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχω έναν πρόσωπο δάμε. Αρέσκει μου, βοηθάμε, φτυχώ, εγκαλεί, σταυρώνει. Αλλά πρέπει να προσέχω και κάποιες που έχουν να τις βάλω, όταν τις βάλω του μάκρους είναι πιο σημαντικό ακόμα. Είναι πιο σημαντικό. Αν πληρώνουμε και θέλω να φτυχώ, κάνω και πισαμάτα. Συνήθως, είναι που λαλούσα χτες. Οι δόμες θέλουν υπομονή και εμάς που κάνετε κυρίως για τα χωράφια σας και εμείς είστε εργολάβοι. Είναι σημαντικό όσο παραπάνω να χρησιμοποιείτε έτσι και το πρόσωπο να το στενών και να μου είπαν ο πανίκος. Εντάξει. Πολλά σημαντικό. Και τώρα που δουλέψετε λίγο καταλάβετε το, άμα όσο το λαλούμε θεωρητικά δεν το καταλάβουμε. Λοιπόν, τούτη πέτρα κάθεται με το βάρος της, θέλει στερεώσει που πίζω. Και επίσης να φακούμε και λίγο με το ματσί, να σπάζουμε κάποιες γωνιές και να τις περιώνουμε καλύτερα. Όχι να στο πω, εμπορικά. Ποιος θέλει να ακούσει τον Αντρέα τώρα.
Το λοιπόν, τούτη πέτρα βλέπεις το, όταν βάλεις έτσι το μάτι σου, δεν θα τη βάλεις έτσι τούτη την πέτρα. Η πέτρα τούτη είναι να μπει έτσι για να γίνει το, ο κόλος της πίσω. Βλέπεις το μέχρι έτσι. Ναι. Αντί να τη βάλω έτσι ή άλλος πως η γωνία να την πήξω μέσα, η τέχνη όλη είναι να τη βάλεις έτσι. Βλέπεις. Να δυσκολεύσει το φύσιμο. Βλέπεις που γίνει πίσω. Και το πιο πάνω. Αν βάλεις ένα γαλλικό ιδαμί, φυσικά να ψηλώσουμε τα ράμματα μαζί. Ότι ο μάστρος ζαμί προχωρά χωρίς. Η αλάμπρα προχωρούν έτσι. Προχωρούν και μόνο. Βλέπεις το κόλος της πίσω. Βαρύ από πίσω ο κόλος της. Βαρύ από πίσω. Η τέχνη όλη γίνει. Οπότε να σας πω όμως και κάτι άλλο. Ένας μάστρος που κάνει ξερόδομη, αν είναι πολλά καλός, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θέλω να πω ότι εννοώ ό,τι θέλει. Μπορεί όμως. Το σωστό είναι να κάνεις στρώσεις. Δεν ευχόμαστε να δούμε ψηλά από εκεί ψηλά μες στη μέση χαμηλά. Ναι, πρέπει να είναι συνεχόμενο. Πρέπει να είναι συνεχόμενο. Γιατί έδινουν καλά οι πέτρες. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Έβαλες την πέτρα για μέ. Οκ. Πες ότι κάθεται. Ναι, ξέρω. Και καβαλικεύει τις δύο πέτρες. Αν τούτη η πέτρα έρθει λίγο να φιλείς πας στην άλλη και θυλακώνει και τσαμέ, τι σε συμφέρει. Σε συμφέρει να την κρατήσεις έτσι και να βρεις. Κοιτάξτε, το σωστό πρέπει να δίνουν την πέτρα. Σαν να με βλέπεις και να πρέπει να μπει η δαμή. Ναι, τώρα έδωσε, αλλά τούτο δαμή. Να βρεις την ανάλογη πέτρα να βάλει. Άρα συμφέρεσαι να βάλει. Όχι, δεν είναι ότι σε συμφέρει, πρέπει. Ναι, αυτό είναι. Συμφέρεσαι με την έννοια αυτή. Παράξει τη λίγο. Ένα παράδειγμα. Παράξει τη λίγο. Λοιπόν, χρήσιμο, τούτο μου είπαν ο Άγγελος, παιδιά, έχει σημασία. Οι πέτρες αν είναι μικρές ή αν είναι μεγάλες. Σημασία έχει να σταυρώνουν, να κινήσουν, να στερές μεταξύ τους, να μεσουζούνται. Εν πειράζει, ας πούμε, σε περιοχές που είναι μικρές οι πέτρες, θωρίστες, δεν έχει πρόβλημα. Και δεν έχει πέτρα που δεν χτίζεται. Ναι, τούτο είναι σωστό. Ένας μάστρος δεν αφήνει σκάρτη πέτρα. Είτε σπρογγυλή, είτε τετράγωνο να χτιστεί. Άντια η σπρογγυλή να χαλικώσεις γυρό. Κοιτάξτε, αν είναι ανεμόστροφη πέτρα, μπαίνει για γεμουσιά από πίσω, δίνεται πάλι. Πρέπει αν δεν λιάχνεις. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Συνήθως σύρνουμε χαλίτσα από πίσω, αλλά ανάλογα και με το πέτρωμα που έχουμε, μπορούμε να βάλουμε πέτρες ανεμόστροφες και μεγαλύτερες να τις τοποθετήσουμε. Ναι, χτίζεις την. Χτίζεις την που πίσω, τούτο είναι σημαντικό. Και σημαντικό ότι εκείνα που βάλουμε που πίσω, είτε μικρά χαλίκια είτε πέτρες που τις τοποθετούμε, δηλαδή χτίζουμε τις, είναι και εκείνα να σε στρώσεις. Δηλαδή, εν το ψηλώνουμε του τον πάνω και σύρνουμε τα ύστερα. Σε κάθε σειρά πέτρα που κάνουμε, βάλουμε και τις πίσω. Γιατί διαφορετικά ήταν καλό γέμοσμα. Αφού και το γέμος είναι πιο βασικό που το προσκύνω. Να σας πω και κάτι, μια άλλη τέχνη είναι εγώ. Όσο πιο μεγάλη είναι η πέτρα, τόσο πιο εύκολα χτίζεται και πιο καλά, πιο στερεά. Όσο πιο μεγάλη είναι. Εμείς που χτίσα πέτρες, είχαμε το αυτοκίνητο με το Βίντζι. Σε τόπους που ήταν πολύ δύσκολοι, που δεν μπορεί να ανοιχτεί και απέσει, διότι πρέπει να ρίξεις την περιουσία του άλλου. Είχες ευκαιρία, παραδείγματος χάρη, να περάσεις από το οικόπεδο του άλλου. Πριν να χτίσει και μπορούσε να πάρει έναν τράχτο και να σου βγάλει το θεμελιό και χτίζαμε τις με το βίντζι του τράχτου. Και είναι, μιλούμε ότι είχε πέτρα να είχε με το αυτοκίνητο και αμή. Και είναι η πέτρα μπορεί να πάει 200 χρόνια χωρίς να σου κάνει πρόβλημα, διότι είναι βαρετή. Ναι, ναι, λόγω βάρου. Λόγω του βάρου και του όγκους είναι πιο καλά. Δηλαδή σαν οι πέτρες οι μεγάλες, ναι, αλλά το σωστό μπαίνουν που κάτω στο θεμελιόν οι μεγάλες, αλλά δάμε έχει και μικρές, έχει... Αλλά οι πέτρες οι μεγάλες είναι... Μπορεί να βάλεις όμως και ενδιάμεσα τις μεγάλες πέτρες, ας πούμε, για να... Γιατί ξερόδομοι είναι, οι πέτρες οι καλές είναι οι μεγάλες. Μεγάλες. Μην ακούετε ότι είναι μικρές. Να τις σώνει. Θέλει βάρος. Να δουλεύει. Να τις σώνει. Όχι, είναι πιο εύκολη και στο χτίζανε. Ναι, να τις σώνεις. Επίσης ακόμα κάτι, διότι εμείς δεν το έχουμε συχνά στην Κύπρο, αλλά το έχω έβρισε πολλές δωρές, παρόλο που δεν το έχουμε συχνά. Δεν έχουμε τη λεγόμενη, όπως τη λαλούνι στην Ελλάδα, στέψη.
Και με αποτέλεσμα, άμα πατάς που πάνω τις δόμες να πέφτουν, άμα έχει ζώα και πατούν και πηδούν στο πιο κάτω σύρνοντες, ενώ άμα έχει μεγάλες πάνω, ενώ η θεωρία στατικά, δηλαδή μεγάλες και μικρές πάνω σαν πιένει. Εν καλά να έχουμε και πάνω μεγάλες. Η τελευταία σειρά πάντα πρέπει να βάρετες. Για να μην εμείς κάνουμε το φινάρισμα που πάνω να πάρε το. Φινάρισμα. Ναι, έτσι το λέμε. Είπες μου τη λέξη ζωνάρι να λένε να ούσες τον κουκρίνες. Αν έχεις την ευκαιρία, δεν έχεις κάνει ζωνάρι. Το ζωνάρι είναι εμπετό. Εμπετό όμως. Ζωνάρι. Το ζωνάρι ξέρουμε. Εγκατά να βάλουμε να με φέρετε κάτω. Για να τη δίνει την πέτρα δεν έχει κάτι που μπορεί να τη δίνει. Ή αν έβρεις πέτρες μεγάλες έτσι εσύ. Και πάντα πρέπει να είναι του μάκρους. Η δόμη σηκώνει. Θέλει πάντα να είναι του μάκρους. Ούλες οι πέτρες. Βάθους, όχι του μάκρους. Του βάθους. Και του βάθους, αλλά να κρατείτε το όραμα. Εννοούμε για το. Του μάκρους εννοούμε του βάθους. Έχει πολλού. Του μάκρους εννοώ στο έτσι. Του βάθους. Έχει πολλού. Λόγω του ότι ποτίζονται τα χωράφια. Δεν ξέρουν πώς είναι πίεση κι αν είναι η δόμη. Γι' αυτό μου πέφτει. Βάλουν παραπάνω νερό. Ναι. Σαν οι Βιετναμίες. Κι αν είναι πίεση. Βάλουν το χώμα. Ναι. Το χώμα να έρχεται φουσκώνει. Κοίταξε να σου πω. Βιετναμίες. Βάλουν το. Ξαπολούν το νερό μέσα σχονωτό. Μπορεί να σκεφτούσουν ότι. Η δόμη. Δεν μπορεί να αντέξει και την πίεση, είναι η δόμη. Και συνήθως παραπάνω και είναι σπίτες κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι που το είδα στην Πάφο και τα σου λέτε. Και οι δικοί μας κάνουν το. Βάλουν. Εκτός που χαλίτσα, το πάνω στρώματα που πίσω βάλουν και μαζιά για να κρατούν. Εν τούτον που σε ρώτησα, Αντρέα, προηγουμένως. Γουλιάζει το χώμα. Αλλά για μένα είναι λάθος πάλι εκείνο, διότι όμως μια ημέρα να λιώσει. Είναι μόνο η χώμα. Ναι, στο τέλος εμείς βάλουμε, ή για μόνοι σιγά σιγά μόνοι. Όχι, για μόνοι. Γιατί βάλουμε χώμα τέλεια που κάνουμε. Κοιτάξτε που κάνουμε, σημαίνει ότι άμα βάλω το χώμα, ό,τι νερό τρέχει που το έχω περβόλει, χειριζόμι να τρέχει μέσα. Θα τρέχει και χώμα να μου. Να τρώει τη δόμη προς τα μέσα.
Ο κόκκος ο Κωνσταντίνου είπε ότι ο λόγος που μπαίνει και το λίγο χώμα δημιουργεί μια τσίπα από πάνω και έτσι δεν αφήνει το νερό να καταστραφεί και να μπει. Και τούτο που είπαν οι μαστόροι, είπε μου το κόκκος ο Κωνσταντίνου ότι στην άκρη της δόμης που μέσα, λόγω του χαλικώματος, είπε το και ο μάστρος, επειδή τα φυτά που μπαίνουν για μέ, επειδή αερίζονται οι ρίζες, είναι τα καλύτερα και πιο παραγωγικά προϊόντα και φυτά. Ήρθαν και επιβεβαιώσαμε τούτο που είπε ο κόκκος. Και πολλά συχνά θεωρείς που βλαστούν για μέ, αμπέλια, βλαστούν. Οι καλύτερα προϊόντα. Οι πρωτινοί, άμα κοιτάξεις, πάντα τις κερατζές εμάς δεν πας στον πετουλά. Ήταν πας στις άκρες στον δρόμο. Ναι. Πάντοτε. Ένα θεωρείς μες στη μέση της δρόμης. Πολλά σπάνια. Όχι. Φύτε με ένα περπόδια κανονικά. Οι ρίζες γίνονταν ένα με τη δρόμη και δεν είναι σύρμα. Επειδή αερίζονταν λέει, αερίζονταν. Πράτε, πάνε τη μέντια. Ο καλύτερος σχέδος αντιστήριξης είναι το δεντρός. Είναι οι ρίζες του δεντρού, και βάλαν τις κατσαρκές. Τι είναι οι κατσαρκές, μπαίνουν οι ρίζες μέσα στο έδαφος και δεν αφήνει το έδαφο να... Οι κατσαρκές, ποιες εννοείς, οι παλούρες, οι κατσαρκές είναι οι παλούρες που εννοείς, είναι οι... Όπως στην Λατζά. Όπως στην Λατζά. Είναι το ίδιο, δεν ξεχωρίζεις. Χάμνες, όπως στις Φανταμιάν, έτσι. Δηλαδή, φυτεύκαν και κατσαρκές. Φυτεύκαν πας τους όχτους. Διότι που πάνω πάντα, ξέρεις τους παλιούς, έβαλαν φασουλόκια από τότε και έβαλαν πάρα πολύ. Πού το εφυτεύκα, στη μούτη της δόμης που πάνω ή στην που πίσω πλέον? Όχι, εφυτεύκα μου πας στον 8 δαμή. Αν έρχεται σαν δόμη δηλαδή. Και στερα χτίζανε. Μπορεί να χτίσει λίγο τη δόμη, να χτίσει, αλλά όχι ύψος πολύ είναι η δόμη όμως. Μπορεί να χτίσει παραδείγματος χάρη είναι ένα μία. Μπάτσε τούτο που μας είπαν τα μαζιά. Ναι. Εν τούτο που μας... Όχι, εφυτεύκαν τα μαζιά, είναι άλλο πράγμα τα σου. Ναι, αλλά εφυτεύκαν τα. Τα μαζιά έβαλαν τα, αλλά και εγώ συμφωνώ ότι τα μαζιά εξασκούσαν λόγω του φιλτράραν το νερό μεν, αλλά πήγαινε με παραπάνω πιέση. Το μαζί έβαλαν το που πάνω ξερό, όχι φρέσκο. Ξερά τα μαζιά που έβαλαν. Ενώ τούτο που λαλούμε είναι χλό, εφυτεύκαν. Εφυτεύκαν πάνω στο λόγο, ύστερα χτίζα. Κατσαρκές τις λεγόμενες, κατσαρκές. Έτσι είπαινε, έντες ξέρω. Εγώ να σου πω ότι οι περιοχές μας να πάνω στις άκριες για να προστατεύουν και τις ζώνες και όλα. Ελάτε από εδώ. Ελάτε συγκλίματα. Ναι, κλίματα. Το οποίο αφήνανε το κλέμμα του. Έξω, ναι. Προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Οι ρίζες του κλίματος δεν είναι τόσο μεγάλες, δεν επηρεάζουν τη δόμη. Α, εφυτεύκαν το και μετά έκαναν τη δόμη μπροστά. Όχι, έκαναν τη δόμη και εφυτεύκασαν. Α, εφυτεύκαν τα που πίσω στο βουνό, στο χώμα. Ναι. Στο χώμα, πριν γίνει η δόμη. Όχι, ήταν έτοιμη η δόμη. Έτοιμη η δόμη και πού τα φυτεύκαν, μπροστά από τη δόμη, έτσι όπως ενδείξα μου τα μένα. Α, μέσα στη δόμη. Μέσα στη δόμη. Και έπωσε χώμα για να μπορεί να αναπτυχθεί το φυτό. Και βοήθαν το κλίμα του τον, διότι δεν είχε πολύ χώμα. Ήταν να αερίζει το... Λοιπόν, τι θωρείτε εδώ μέσα την αντιμετώπιση. Δεν έφαμε μου. Το βέτο βόξ είναι Παναγία μου, μπράβο. Είναι στρωμένο. Γελάσαν μας τα στις πέτρες και φέραν τις προσωπάρεις. Αλλά ξεκινήσαν τις προσωπάρεις. Να σου πω, το πράγμα. Επίσης, όποιος πονεί τη μέση του, αντί να τις σηκώνει κατρατσιλά. Λοιπόν, θωρούμε καμιά παρατήρηση, δαμέ.
Εγώ βλέπω τελειότητα εδώ. Και που πάνω βλέπεις τελειότητα. Να με βάζουμε 10. Λοιπόν, πάμε πίσω. Να με βάζουμε 10. Και τα μέω, ο Πάμπος κάνει τα αγκονάρκα τη γωνιά. Αντρέα, έλα από εδώ να τη δεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολλά καλή. Δεν έχεις άμα τραβήξει έξω. Δεν ήθελε καν. Να ξεκινήσω να την έβρω την πέτρα. Εμπορούσε να βρεις, να την εύκαλες εκείνη που είχαμε και να έβαλε μια του μάκρου, δηλαδή να ήταν έτσι. Όχι, να βάλω μια έτσι του μάκρου, τώρα για να χτιώζαμε. Κανένα παίζει, όπως μπορεί να παίζει, δεν πάρει στο αγαπώ. Βάστρε, έχει ουκλίδα με. Κι όλα κιά. Εντάξει.